Γρήγορα να μάθουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο. Εντοπίστηκαν και πήγαν και συλλήψεις για όστρακα, τα οποία χαλασμένα όστρακα πήγαν να βγάλουν στην αγορά πάνω από 640 κιλά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Σταύρος Καρυπίδης από το Ξάνθη News. Σε ακούμε, Σταύρο. Καλησπέρα, φίλε, σε εσένα και στους τηλεθεατές. Τι ακριβώς έγινε? Κοίταξε, μπορεί για εσάς εκεί να είναι λίγο έτσι, να μην είναι συνηθισμένο. Σε εμάς είναι συνηθισμένο το να πιάνονται άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν, έχουν αλλιεύσει και μεταφέρουν όστρακα στις διάφορες, σε όλες τις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Το Σάββατο λοιπόν, στις 28 του μηνός, εντοπίστηκαν δύο, ένας 30χρονος και ένας 36χρονος, οι οποίοι μεταφέρουν συνήθως, δεν τους εντοπίζουν εύκολα η αστυνομία, γιατί τα μεταφέρουν με ιδιωτικά αυτοκίνητα και όχι με φορτηγάκια. Ναι. Οι οποίοι αλίευσαν περίπου 650 κιλά με όστρακα και τα μετέφεραν προς Καβάλα Ξάνθη. Μάλιστα. Τώρα, για να μην ανησυχεί και πάρα πολύ ο κόσμος, να πούμε ότι το ότι τα αλίευσαν και ήταν ακατάλληλα προς κατανάλωση δεν έγινε στο γεγονός ότι ήταν σάπια ή ότι ήταν εμβουλιασμένα κτλ. Έγινε στο γεγονός ότι τις περισσότερες φορές είναι μικρότερα, δηλαδή είναι εκτός εποχής, είναι μικρότερα σε μέγεθος και άρα απαγορεύεται να αλλιευθούν. Και φυσικά τα αλλίευσαν και χωρίς από τη Πάντως, θέση. Πάντως, το αρμόδιες υπηρεσίες όμως έβγαλαν ανακοίνωση ότι μιλούν για κατάλληλα επικίνδυνα όστρακα που δεν πρέπει να δηλώσουν. Μια φορά το μήνα τουλάχιστον να απασχολούμαστε με αυτές τις υποθέσεις. Είναι εδώ, εντάξει, η περιοχή βγάζει αρκετά μύδια. Είναι μικρότερα στο μέγεθος συνήθως και βέβαια μεταφέρονται χωρίς να έχουν τις κατάλληλες την ψήξη και τα λοιπά που πρέπει να έχουν και αυτό και τα κατάστατα. Έτσι, πολλές φορές θυμόμαστε γιατί πάθανε τις πριν λίγες μέρες μια μητέρα η οποία γέννησε το παιδάκι της και βρέθηκε στο νοσοκομείο όταν μεταφέρονται με τέτοιες συνθήκες και δεν είναι κατανάλωση που φάει η μάνα ο στρακοειδέ. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο Καρυπίδη και το xanthinews.gr.